κύριος Σταμέλος στο παρελθόν έχει καταψηφιστεί δύο φορές από τους Κεσαριανότητες. Τώρα φυσικά θα αναγκαστούν κάποιοι να γράψουν ότι ο κύριος Σταμέλος έχει ψηφιστεί και δύο φορές από τους Κεσαριανότητες, γιατί η κοντή μνήμη δεν κάνει σε κανέναν καλό. Καλησπέριζουμε τον κύριο Σταμέλο, δήμαρχος Κεσαριανής. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμέλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Το είπα γιατί το είδα κάπου και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο πώς κάποιοι απομονώνουν γενικότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Μόνο την αρνητική πλευρά, αν όπου υπάρχει αρνητική, χωρίς να αναδεικνύουν την θετική. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι γεγονός και ευχαριστούμε το λαό της Κεσαριανής ότι στις τελευταίες εκλογές, τόσο στον πρώτο γύρο που μας έδωσε ένα από τα πιο ιστορικά υψηλά, 35,3, μόνο ο αείμνηστος Παναγιώτης Μακρύς έπαιρνε περισσότερο στην Κεσαριανή, και στο δεύτερο γύρο στο 62% είναι από τα, δεν ξέρω αν είναι και το μεγαλύτερο δεύτερο γύρου σε όλη την Ελλάδα. Δεν τα έχω μελετήσει τα στατιστικά. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που σημαίνει μεγάλη ευρεία εμπιστοσύνη του λαού της Κεσαριανής στη λαϊκή συσπήρωση για να είναι η καινούργια δημοτική αρχή στην πόλη. Εγώ θα αναρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σταμέλο, επειδή έχετε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το διάλειμμα, αυτή η παρένθεση, μήπως έθεσε το εκλογικό σώμα ή ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος στην διαδικασία συγκρίσεων? Δηλαδή είχε μία περίοδο που ήσασταν εσείς δήμαρχος, δεν είχατε 5 χρόνια το αξίωμα, άρα είχε μήπως τις δυνατότητες να προβεί σε συγκρίσεις και μάλιστα ουσιαστικές και πραγματικές? Να θυμίσουμε κάτι, ναι, ότι και στις προηγούμενες εκλογές, τον πρώτο γύρο μας είχε αναδείξει ο λαός της Κεσαριανής την πρώτη δύναμη. Σωστό. Έγινε η ανατροπή χάρη στην σύμπλευση των ηγεσιών τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, ενάντια στη Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπήρωσης, σε τοπικό επίπεδο εννοώ. Και έτσι έγινε δυνατή η ανατροπή. Και πάλι με ψηλό ποσοστό και πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μας είχε εκλέξει τον πρώτο γύρο όταν μας είχε εκλέξει η Δημοτική Αρχή. Είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι ο λαός της Κεσαριανής έκρινε και συνέκρινε το έργο της λαϊκής συσπήρωσης αλλά και το έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Και κυρίως νομίζω αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι μπόρεσε να δει πώς είναι να έχει κανείς μια δημοτική αρχή που παλεύει για τους πολλούς και ενάντια στους λίγους, και πώς είναι να έχει μια δημοτική αρχή η οποία να είναι ο τοπικός εκφραστής των αντιλαϊκών πολιτικών. Γιατί αυτό ήταν η δημοτική αρχή του κ. Βοσκόπουλου. Πείτε μου κάτι, τι είναι αυτά τα οποία σκοπεύετε, θέτετε ως προτεραιότητα για να αλλάξετε ή να επιταχύνετε διαδικασίες έτσι ώστε να ολοκληρωθούν? Εμείς κοιτάξτε, το πρώτο βάλουμε το ζήτημα είναι ότι θα είμαστε στο πλάι του λαού για όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν, γιατί ακόμα και αν δεν έχουμε την τυπική αρμοδιότητα, την νομική αρμοδιότητα να τα λύσουμε, δηλαδή και τα ζητήματα που αφορούν την ανεργία και τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, θα είμαστε εκεί. Βεβαίως υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα σαν αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων που αφορούν το Δήμο με την έννοια της αποκλειστικότητας. Ορισμένα ζητήματα, αρχίζοντας, πολλά είναι, να πούμε ορισμένα μόνο. Το πρώτο έχει να κάνει με την κρατική χρηματοδότηση. Η κρατική χρηματοδότηση υπολείπεται κατά πολύ από τις ανάγκες που έχουν οι Δήμοι και ο Δήμος ο δικός μας να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις. Τι μπορείτε να κάνετε όμως πάνω σε αυτό, κύριε Σταμέλο? Αυτό θα είναι μια διεκδίκηση μαζί με τους άλλους Δήμους. Τώρα δεν θα είναι μόνο στο Πελετίδης. Θα είμαστε 6 δήμαρχοι που θα διεκδικούμε σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Μαζί με τους συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης παντού. Υπάρχουν τα ζητήματα του προσωπικού του μόνιμου, γιατί η κεντρική γραμμή είναι Κίντσεπ, δηλαδή εργασιακές σχέσεις Λαβοπάζαρο. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική γραμμή. Εμείς θα διεκδικήσουμε μόνιμο προσωπικό ακριβώς για να μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτές τις ανάγκες. Και υπάρχουν φυσικά μια σειρά από προβλήματα, τα οποία όπως είναι το συγκοινωνιακό, που στην πόλη μας λόγω του ότι είναι η απόλυτη εξατική οδού είναι τεράστιο και τα έργα του μετρό που θα αρχίσουν θα τα κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.
Φυσικά η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων τα οποία εμείς είχαμε ξεκινήσει, αλλά μπήκαν, πώς το λένε, εξελίχθηκαν στην πορεία, ας πούμε, το ζήτημα του Σκοπευτηρίου. Ναι. Ή το ζήτημα που έχει να κάνει με την πλατεία, την ανάπλαση, ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων κτλ. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από τέτοια θέματα, τα οποία τα ζητήματα με τα σχολεία, τα ζητήματα, δηλαδή ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναπτύξει αναλυτικά στο λαό της Κεσαριανής, που θα μπούμε μπροστά μαζί με το λαό, έχει σημασία αυτό, μαζί με το λαό και όχι κόντρα στο λαό όπως ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή, να τα διεκδικήσουμε, γιατί ο λαός τα δικαιούται, γιατί είναι αυτός που πληρώνει τα πάντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα φορολογικά έσοδα κατά 95% τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας. Αλήθεια είναι αυτό και είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σταμέλο. Με αφορμή την παρουσία σας και ενδεχομένως να είναι μια απάντηση και για τους υπόλοιπους που έχουν εκλεχθεί με την λαϊκή συσπήρωση. Ακούσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου από κυβερνητικά χείλη το ότι οι εκπρόσωποι της λαϊκής συσπήρωσης και γενικότερα οι δήμαρχοι ή οτιδήποτε άλλο, πείτε, κυρίως οι δήμαρχοι, δεν απορροφούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι αυτό, είναι από τα γνωστά ψέματα της προπαγάνδας που γίνονται. Και όχι μόνο για υποψηφίους της λαϊκής συσπήρωσης. Και όχι μόνο, για να είμαι σωστός. Ναι, με την εξής έννοια. Όλες οι κατευθύνσεις, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα λεφτά προέρχονται από τους λαούς. Δεν κόβεται χρήμα από πουθενά αλλού. Ναι, σωστό. Εμείς, άρα χρήμα για τον που προέρχεται από το λαό θα το διεκδικούμε για να κάνουμε έργα. Ποια είναι η διαφορά? Φυσικά θα κάνουμε επιλογές με κριτήριο για ποια από αυτά εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί ξέρετε, τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα είναι προσαρμοσμένα στη γενική κατεύθυνση που έχει αντιδραστική πολιτική ή αντιλαϊκή πολιτική για να εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή λέτε ότι τα περισσότερα από αυτά προορίζονται για έργα βιτρίνες. Όχι βιτρίνας, δεν απαραίτητα να είναι βιτρίνας, είναι και βιτρίνας, ναι. Αλλά κυρίως να υπηρετήσουν την ανάπτυξη με κριτήριο με κέντρο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάλι χάρη το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης. Ναι. Ή αυτό που λένε στην Αθήνα ότι πρέπει να υπηρετεί γενικά η Αττική αυτό το θέμα. Ή να κονδύλια που να υπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή εδώ λένε ας πούμε για τον Ημιτό, ναι, ότι θέλουν να το κάνουν ένα τουριστικό θέρετρο, ναι, για το όλη την Αττική. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς ας πούμε θα διεκδικήσουμε χρήματα για τα σχολεία της πόλης, για τη συντήρηση ή για την αντισεισμική ή αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό άλλο... δεν σημαίνει ότι γεννάτε την πλάτη σε οποιαδήποτε τουριστική προοπτική. Βεβαίως. Άλλο θέμα αυτό, να γυρίσουμε την πλάτη, και άλλο να υπηρετούμε με την πολιτική μας αυτή την ανάπτυξη. Αυτό που λέμε για τους πολλούς είναι αυτά ακριβώς που εξυπηρετούν τους πολλούς, τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, τις ανάγκες τους, σε όλο το φάσμα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Είναι αδύνατον να μην σας ανησυχεί η τεράστια αποχή. Έτσι. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλη την κεντρική πολιτική σκηνή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συστηματικά γίνεται μια προσπάθεια να μην συμμετέχουν ο λαός σε όλες τις διαδικασίες, όχι μόνο στις εκλογές, ναι. αλλά και στο κίνημα. Ναι. Δηλαδή να μην συμμετέχει για αυτά τα οποία τον αφορούν. Ναι. Αυτό δεν συνέβη μόνο στην Κεσαριανή, συνέβη παντού. Ναι, είναι όμως εδώ σημαντικά. Πρέπει να πούμε ότι μιλάμε και για ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση ως κύτταρο της δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τον πολίτη. Βεβαίως. Θα μου πείτε, δεν έχει άμεση σχέση με τον πολίτη, κεντρική πολιτική. Σαφέστατα. Αλλά είναι ακόμα όλα πιο. Όλα έχουν άμεση σχέση. Ναι, όλα. Όλα έχουν άμεση σχέση. Όλα έχουν άμεση σχέση. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς αυτό που είναι στο κέντρο της προσοχής μας είναι πώς θα συμμετέχει ο πολίτης σε όλα αυτά που τον αφορούν. Την περίοδο τη δική μας, την προηγούμενη, είχαμε μαζικότατο απολογισμό, γενικές συνελεύσεις των κατοίκων, απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο κεντρικά, αλλά και σε όλες τις γενικές της πόλης. Εμείς λοιπόν, μέσα από αυτή την επαφή με το λαό, θα ζητήσουμε όχι μόνο να μας ακούσει, αλλά να πει τη γνώμη του, να πάρει μέρος στις διεκδικήσεις, να διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο μαζί με εμάς, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανεβάσουμε τη συνολική συμμετοχή του στα κοινά.
αυτό είναι ένα θέμα που εμείς θα το παλέψουμε, γιατί πρέπει να έχει σύμμαχο αυτόν που για τα συμφέροντα παλεύεις. Εμείς, επειδή παλεύουμε για τα συμφέροντα του λαού, θέλουμε να έχουμε σύμμαχο στο λαό σε αυτή την προσπάθεια και συμμέτοχο. Οπότε πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κόντρα στις επιλογές του συστήματος που τον θέλει να είναι παθητικός θεατής, να βλέπει τηλεόραση ή μέσα από τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμμετέχει σε επανένωση, γιατί δεν είναι συμμετοχή. Εμείς λοιπόν κόντρα σε αυτό το ρεύμα θα κάνουμε προσπάθειες, έχουμε πείρα, έτσι ως λαός να συμμετέχει σε όλα, από τη διαμόρφωση των θέσεων για αυτά που τον απασχολούν μέχρι τη διεκδίκηση. Και αυτό είναι ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος, τον έχουμε δοκιμάσει, τον έχει δοκιμάσει συνολικά ο λαός μας. Είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να έχει αποτελέσματα θετικά για τη ζωή του.